Αυτό είναι ο Εγκέλαδο, όχι ο Αρχαίο Θεό των Σεισμών, αλλά ο δορυφόρος του Κρόνου που φέρει το όνομά του. Ένα μοναδικό παγωμένο κόσμο, σε μία από τι πιο εντυπωσιακέ και κοντινέ που ελήφθη από το Κασίνι και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την NASA. Απεικονίζει τη βόρεια, πολική περιοχή του φεγγαριού του πλανήτη Άρχοντα των Δακτυλιδιών, γεμάτη παγωμένε ρογμέ. Μια ακόμη πόζα από το διάστημα μα έρχεται από του νέου ορίζοντε. Η διαστήμωση συσκευή που εξερευνά το σύστημα του πλανήτη Νάνο του Πλούτονα στι εσχατιέ του ηλιακού μα συστήματο απαθανάτησε τον Πλούτονα όπω δεν τον έχουμε δει ποτέ από την απόσταση των 12.472 χιλιόμετρων στην πλησιέστερη προσέγγιση του σκάφου στον πλανήτη. Η δεύτερη φωτογραφία επίση εντυπωσιακή ανάλυση είναι από το μεγαλύτερο φεγγαρί του Πλούτονα, τον Χάροντα, από την απόσταση των 27.358 χιλιόμετρων. Μία έγκυο στου 8 μήνε γυναίκα που ταξίδευε από την Ταϊβάν στι Ηνωμένε Πολιτείε ένιωσε ξαφνικά το καλέσμα τη φύση στα 30.000 πόδια. Το μωρό που δεν μπορούσε να περιμένει την προσγείωση του αεροσκάφου και αποφάσισε να δει το φω του ήλιου από τα ψηλά, αναστάτωσε την πτήση ξαφνικά. Μετά από 6 ώρε πτήση στα νερά τη γυναίκα, έσπασαν το πλήρωμα και οι επιβάτε κινητοποιήθηκαν. Και ευτυχώ που ταξίδευε με το αεροπλάνο ένα γιατρό, ο οποίο βοήθησε τη γυναίκα να ξεγενήσει. Και όπω λένε στα παραμύθια, τέλο καλό όλα καλά με το απαραίτητο χειροκρότημα για το φινάλε της ιστορίας.